Μακρόνιας, είναι και κοινωνικής μέρημνας. Το αντικείμενό της έχει αρκετά σημεία. Καλώς ήρθατε, κυρία Πάνο, τι κάνετε? Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τώρα κοιτάτε, όταν ακούμε πρόνοια στο Δήμο, ήταν μια υπηρεσία η οποία δεν ξέρω αν είχε πολύ φόρτο εργασίας, πάντως ποτέ δεν έβγαινα πολλά πράγματα έξω. Και όταν δεν βγαίνει κάτι έξω ως πληροφορία, πιστεύουμε ότι δεν λειτουργεί μια υπηρεσία. Επομένως, κάντε μου εσείς τώρα, δώστε μου εσείς ένα χαρακτηρισμό για το πόστο στο οποίο είστε. Εγώ μπορώ να πω ότι βρήκα άριστη κατάσταση. Δεν έχει πέσει την αντίληψη με αυτό που λέτε. Βρήκα μια άριστη κατάσταση, όλα τακτοποιημένα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας. Δούλευε δηλαδή το Υγείας πόστο, και απλά πολιτισμού. Δεν το ξέραμε. Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω για το παρελθόν, αλλά αυτά που βρήκα ήταν όλα τακτοποιημένα, όλα εντάξει, όλα τα βρήκα νόμιμα. Έλεγξα τα πάντα, όλα τα κριτήρια διατακτικών, όλα όσα είχαν γίνει το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, τα έλεγξα όλα και τα βρήκα όλα εντάξει. Εμείς μόλις αναλάβαμε, μπορώ να πω, κινηθήκαμε διαφορετικά. Θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χρυσάφη, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το τμήμα συγκεκριμένα Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας, όπου εκεί προείσταται ο κύριος Γιασαφάκης, και ζητήσαμε από αυτόν να μας υποδείξει ο ίδιος πώς πρέπει να κινηθούμε στην πολιτική του Δήμου σχετικά με την κοινωνική μέρημνα. Mm-hmm. Ο ίδιος λοιπόν μας ενημέρωσε τότε από αρχές. Άρα εσείς δεν το παίξατε παντογνώστες, απλά αναζητήσαμε πήγατε το σχέδιο. Τον αρμόδιο για να δείτε πώς πρέπει να κινηθείτε και να έχετε επιτυχία. Ωραία. Μας ενημέρωσε λοιπόν ο ίδιος ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα, θα έλεγα, δομών προγραμμάτων κοινωνικής μέρημνας. Αυτό ισχύει για όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Σε 1.400 πόλεις εφαρμόζεται. Διεθνώς λέγεται ESSPROS, είναι το ESPROS, το οποίο αυτό είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός αξιολόγησης που κατευθύνει τους Δήμους, τις Ευρωπαϊκές πόλεις, πώς να κινηθούν, σε ποιους άξονες πρέπει να κινηθούν, ώστε να υπάρχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ειδικότερα μας τόνισε και τότε ότι η κοινωνική προστασία πλέον δεν αφορά την παροχή απλά χρημάτων, επιδομάτων, γιατί αυτό έχει φύγει από τη δική μας δικαιοδοσία. Ανήκει πλέον στον ΟΠΕΚΑ η διαχείριση των επιδομάτων που δίδεται σε ανασφάλιστους, σε αναπήρους. Ναι. Απλά σε εμάς η κοινωνική μέρημνα πλέον συνίσταται στην παροχή σε είδος από προγράμματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία, όπως μας ενημέρωσαν, πρέπει να αφορούν πέντε άξονες, πέντε τομείς. Ο ένας είναι η υγεία, ο άλλος είναι η πρόθεση της απασχόλησης, η προστασία της οικογένειας και της τρίτης ηλικίας και η προστασία των ατόμων με αναπηρία. Πήραμε λοιπόν από τις 1 Σεπτεμβρίου με τον Δήμαρχό μας. Άρα πρέπει να διεκδικήσετε, κυρία Πάνο, αυτά τα προγράμματα για να τα εφαρμόσετε. Βεβαίως, σε αυτούς τους τομείς, αυτούς τους πέντε άξονες. Αν δεν τα διεκδικήσετε, δεν σας πιέζει και κανείς να τα πάρετε. Όχι, όχι. Ωραία. Είναι να πρόκειται στη δική μας διακριτική ευχέρεια, αν θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς και στο τέλος να αξιολογηθούμε φυσικά από αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Εμείς ζητήσαμε, ήταν δική μας η πρωτοβουλία, να ακολουθήσουμε αυτές τις δράσεις. Επομένως, σε αυτούς τους πέντε τομείς, από τις 1 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιήσαμε με τον Δήμαρχο σε κάθε τομέα από 1 έως και 2 προγράμματα. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί μπορώ να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή είναι νεογνάκι ακόμα, είναι 3 μηνών, και μπορώ να σας αναλύσω και ειδικότερα σε κάθε έναν από αυτούς τους 5 άξονες που μας έθεσαν για να αξιολογηθούμε. Και αυτό τι σημαίνει? Αν αξιολογηθούμε στο τέλος, όπου ήδη έχουμε παρουσιάσει μεγάλη δράση σε αυτούς τους τομείς, θα μπορεί ο Δήμος Σερών να λάβει την πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 3 πόλεις είναι πιστοποιημένες τώρα στην Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει δωρεάν προγράμματα επιπλέον για την κατάργηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Περιμένετε, ποιες 3 πόλεις είναι βραβευμένες τώρα? Αυτή τη στιγμή είναι η Λάρισα, που επικοινώνησε με την Αντιδήμαρχο, τα Τρίκαλα, και μία στην Κρήτη. Και έχουν ήδη στην 5η φάση της αξιολόγησης, θα πιστοποιηθούν τώρα άλλες 2 τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω ποιες είναι, γιατί έχουν καταθέσει, καταθέτουν έναν φάκελο δικαιολογητικών με ό,τι έχουν παρουσιάσει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε το ευτύχημα να σας ανακοινώσουμε ότι ήδη επικοινώνησε μαζί μας από το Δίκτυο Υγειών Πόλεων η κυρία Ντέζη Ταθακοπούλου και μας είπε ότι έχουμε παρουσιάσει μια εξαίρετη δράση μέσα σε 3 μήνες με όλα αυτά που έχουμε εκεί παρουσιάσει και όταν βρισκόμουν στην Αθήνα. Και είναι σίγουρο ότι τέλη Φλεβάρη με αρχές Μαρτίου θα υπάρξει εδώ εκπρόσωπος, ο οποίος θέλει να βραβεύσει και εμένα και τον Δήμαρχο, γιατί πληρούμε σχεδόν πολλά από τα κριτήρια ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε αυτή την πιστοποίηση ως Δήμος. Η οποία σας λέω. Και θα σταματήσετε και τότε, βέβαια. Βεβαίως, θα μας ανοίξει το δρόμο για πολλά προγράμματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ειδικότερα σε αυτούς τους 5 τομείς τι έχουμε ενεργοποιήσει για τους δημότες. Ναι. Πριν μου πείτε τι έχετε ενεργοποιήσει, οι δημότες το ξέρουν αυτό ή εσείς βρίσκετε τους ωφελούμενους? Πώς γίνεται αυτή δηλαδή τώρα η επαφή?
Οι δημότες το γνωρίζουν αυτό, το μαθαίνουν μέσα από τη δημοσιοποίηση στις εφημερίδες, τα τηλεοπτικά μέσα, μέσα από ιστοσελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι εννοείται να το γνωρίζουν οι δημότες? Θέλω να πω, μου λέτε, 5 άξονες. 5 άξονες. Έχουμε ενεργοποιήσει προγράμματα. Πάμε να πείτε αυτά τα προγράμματα για να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε και να ωφεληθούμε από αυτά. Για παράδειγμα, στον τομέα προώθησης της απασχόλησης. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε ότι ένας δήμος που θέλει να δίδει ίσες ευκαιρίες σε όλους, θα πρέπει να δίδει και κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι και η ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας της Lingua Phone, το Digital School, το ψηφιακό σχολείο, το οποίο εγκρίθηκε και ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πρόγραμμα, με το οποίο ο Δήμος, επιδοτώντας με 1,5 ευρώ μόνο μηνιαία το πρόγραμμα αυτό, μπορεί σε 300 οικογένειες να δώσει δωρεάν εξ αποστάσεως την εκμάθηση των Αγγλικών για 4 επίπεδα. Είναι 2 εκπαιδευτικά προγράμματα, το English Course, το A1, B1, B2 και το C1, ώστε όταν ολοκληρώσει τις 300 ώρες παρακολούθησης να μπορεί να δώσει εξετάσεις και να λάβει πτυχίο και lower και advance. Αυτό το πρόγραμμα, οι 300 ωφελούμενοι, έχουμε ορίσει αναλυτικά με μεγάλη προσπάθεια. Αν είδατε χτες, ανακοινώθηκαν τα κριτήρια για τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ και όλοι οι υπάλληλοι να μπορούμε να ορίσουμε τα καταλληλότερα κριτήρια, ώστε να μην κατηγορηθούμε ότι θέλουμε στο πρόγραμμα αυτό να προωθήσουμε δικούς μας ψηφοφόρους. Και αν είδατε και στην δική μου σελίδα στο Facebook, έχουν ανακοινωθεί κριτήρια με τα οποία για πρώτη φορά πήραμε όλους τους πίνακες της Ελστάτ, όλους τους πίνακες κριτηρίων που ισχύουν για το ΚΕΑ. Πήραμε στοιχεία από κοινωνικό παντοπολείο, δηλαδή, από κοινωνική κουζίνα. Εσείς ψάχνετε πάντα τις ασθενείς ομάδες και εκεί προσπαθείτε να τις ενισχύσετε, ή ο κάθε πολίτης που ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει την αίτησή του? Εμείς κάναμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πετύχαμε μετά από 3 αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους να υπογράψει σύμβαση ο Δήμος, ώστε ακόμα και αυτοί που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, πληρώνοντας απλά και μόνο 2,5 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ το μήνα. Και να παρακολουθήσουν για 2 χρόνια εντελώς δωρεάν μέσω υπολογιστή και ίντερνετ. Κάποιο... Όχι, στο σπίτι. Αυτό στο γίνεται σπίτι. Στο σπίτι. Ωραία. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε φυσικά και τους ιδιώτες. Εμείς δεν θέλουμε να ασκήσει ο Δήμος πίεση εναντίον των ιδιωτών, οι οποίοι φυσικά προσφέρουν στην κοινωνία. Μπράβο, εργάζονται. Καλά και το πρέπει και να αυτό. Διασφαλίσουμε και την έξω τον ιδιωτικό κόσμο που πάλεται και μοχθεί καθημερινά. Ο Δήμος οτιδήποτε κάνει λαμβάνει υπόψη του πάντοτε να διασφαλίσει και τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται έξω στο σκληρό ελεύθερο επάγγελμα. Mm-hmm. Επομένως, εξασφαλίσαμε όμως εξ αποστάσεως από το σπίτι αυτή τη δυνατότητα και για όσους δεν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει ένα εισιτήριο ουσιαστικά στην αγορά εργασίας, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άνθρωποι που είναι 60 ετών, 40 ετών, 50 ετών και να μπορέσουν να προωθηθούν και εργασιακά. Πολύ γιατί ωραία. Θα τους διευκολύνει αυτή η γνώση της Αγγλικής και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια στη διεύρυνση αυτού του προγράμματος. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αν είδατε τα κριτήρια για τα οποία σας λέω κουραστήκαμε... Πώς βρίσκουμε αυτή την πλατφόρμα για να κάνουμε την αίτησή μας και να δούμε αν θα ενταχθούμε ή όχι? Ετούνται, χειρόγραφα γίνεται η αίτηση στα γραφεία της Κοινωνικής Μέρημνας, στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2. Τέλεια. Χτες ξεκίνησαν οι αιτήσεις, θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Έχουμε αναρτήσει αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και οι κωδικοί για την πρόσβαση στο σύστημα και για αυτή την διδασκαλία θα δοθούν στις τέλη Γενάρη με 8 Φλεβάρι περίπου, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία έπειτα. Mm-hmm. Όσοι όμως δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουμε ανακοινώσει και για αυτούς τη διαδικασία που ακολουθείτε, με τα 2,5 ευρώ το μήνα που πληρώνουν οι ίδιοι όταν δεν είναι ευπαθής ομάδα, για να συμμετέχουν και αυτοί στο πρόγραμμα. Εντάξει, τώρα τα 2,5 ευρώ είναι ένα αστείο ποσό. Βεβαίως, αν σκεφτείτε μιλάμε ότι... για εκμάθηση ξένης γλώσσας. Από την αρχή τα παίρνετε, δεν θέλετε εσείς τους προχωρημένους και αυτά. Υπάρχει ναι και επίπεδο μηδενικό που ξεκινάς χωρίς να γνωρίζεις τίποτα. Ωραία. Παρακολούθησα ίδια τα μαθήματα αυτά στη Λεωφόρο Αμερικής 14 στην Αθήνα και μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα καταπληκτικό που μπορείς και διαδικτυακά μέσω ίντερνετ να επικοινωνήσεις και με καθηγητή να σου λύσει απορίες. Είναι ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα που μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτάσεις μέχρι να δώσεις εξετάσεις μέσω φροντιστηρίου φυσικά που θα πληρώσει το παράβολο ίδιος ο δημότης στο τέλος αυτού του προγράμματος, ώστε να λάβεις και το πτυχίο
το πιστοποιημένο σύμφωνα με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσόντων. Είπαμε ότι αυτό ισχύει μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Αυτές οι αιτήσεις στα γραφεία σας. Βεβαίως. Και έχουμε, αν δείτε, δώσει τόσο συγκεκριμένα κριτήρια. Κάναμε 15 ημέρες με τους υπαλλήλους για να καταλήξουμε σε αυτά τα κριτήρια, ώστε να μην αποκλείονται και άνθρωποι που έχουν 30 χιλιάρικα εισόδημα, αλλά έχουν 5 παιδιά, 4 παιδιά. Γιατί ένας πολύτεκνος που έχει 25.000 εισόδημα δεν θεωρείται πλούσιος. Και αν είδατε, έχουμε κάνει ένα αναλυτικό πίνακα για μονογονεϊκή οικογένεια με 9 χιλιάρικα οικογενειακό εισόδημα. Οικογένειες με 2 ενήλικα μέλη, με ένα ενήλικο μέλος που έχει δικό του καθαριστικό. Έχουμε εξατομικεύσει και έχουμε συμπεριλάβει όλες τις κατηγορίες δημοτών για να μην υπάρχει καμία διαμαρτυρία. Αυτό στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης, ένα πρόγραμμα λοιπόν που ενεργοποιήθηκε μέσα σε ένα μήνα. Να σας πω το άλλο. Κοινωνικό φαρμακείο. Εδώ και ένα μήνα γνωρίζουμε, απλά δεν το ανακοινώσαμε, ότι έχουμε συνάψει μια συμφωνία συνεργασίας με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, πολύ σημαντικό, τον Share Medicine Life, με τον οποίο λαμβάνουμε εντελώς δωρεάν και λογισμικό, αλλά και τεχνική υποστήριξη κάθε δίμηνο. Τεχνική υποστήριξη αξίας 2.700 ευρώ. Κοινωνικό φαρμακείο είχαμε, δεν είχαμε? Είχαμε βεβαίως, με μια μεγάλη προσφορά, το οποίο έστησε με πολύ κόπο ο κύριος Ρόντσης και όλοι οι φαρμακοποιοί που έχουν τα κοιτία στα φαρμακεία τους και βοηθάνε, με ένα τεράστιο έργο. Το δικό μας κοινωνικό φαρμακείο όλα τα χρόνια εξυπηρετεί και άλλα νοσοκομεία, δομές και άλλους δήμους. Εμείς όμως θέλουμε και να το εξυγχρονίσουμε. Και θέλουμε το νέο έτος. Το συγκεκριμένο φαρμακείο, λοιπόν, αυτό ενισχύεται εσείς τώρα? Βεβαίως, αυτό το φαρμακείο ήδη έχει γίνει. Έχω επισκεφτεί ήδη 3 με 4 φορές το κοινωνικό φαρμακείο εκεί με τον υπεύθυνο, τον κύριο Παπαναστασόπουλο. Έχει βάλει ήδη σε λειτουργία αυτή την πλατφόρμα και το λογισμικό. Το οποίο έχει ένα σύστημα, το GVO, το οποίο θα μπορούμε άνετα, χωρίς να πληρώσει τίποτα ο Δήμος, να πάρουμε ακόμη και ένα φάρμακο που ενδεχομένως εμείς να μην το βρίσκουμε από το κοινωνικό φαρμακείο που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Μπράβο. Και χωρίς σύνδεση, λοιπόν, να πληρώσουμε. Αυτομάτως θα γίνεται με ένα link και μετά το courier που θα έρχεται σε εμάς δεν θα πληρώνει τίποτα φυσικά το κοινωνικό φαρμακείο για αυτή τη μεταφορά. Mm-hmm. Το ίδιο μπορούμε και εμείς, γιατί σας είπα, εμείς έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό φαρμακείο χάρη στις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια από τον κύριο Ρόντση και από όλο το διοικητικό του συμβούλιο. Έχουμε και περισσευούμενα φάρμακα. Φυσικά θα γίνει και μια ηλεκτρονική πλέον πλατφόρμα και καταγραφή, ώστε να είναι η αρχιοθέτηση ηλεκτρονικά με το GVOTO σύστημα, ώστε να μπορούμε στο μέλλον να εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες του κοινωνικού φαρμακείου, ώστε να υπάρχει και ένας χάρτης με υγείας ουσιαστικά, ο οποίος θα ομαδοποιεί όλους αυτούς οι οποίοι ωφελούνται από το κοινωνικό φαρμακείο, ώστε να μπορούν και οι υπηρεσίες της πρόνοιας να τους εξυπηρετούν και σε άλλα πράγματα. Έπειτα, δηλαδή στα κοινωνικά φροντιστήρια, στις κοινωνικές δομές χορού και μπαλέτου. Και αυτό όχι μόνο, δεν το ανακοινώσαμε εδώ και ένα μήνα που το γνωρίζουμε, γιατί θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, που θα λειτουργεί εντελώς δωρεάν μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ότι δεν υποχρεώνεται ο Δήμος Σερών να πληρώσει κάτι για να συνεχίσει να έχει αυτό το λογισμικό. Θέλαμε δηλαδή να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, ότι δεν θα μας αναγκάσει αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όταν λήξει δωρεάν η χρήση αυτού του λογισμικού, να το πληρώσουμε. Γιατί αυτό θα το κρίνουμε εμείς τότε. Το εξασφαλίσατε αυτό, εσείς? Το εξασφαλίσαμε, βεβαίως. Έγιναν 3 συναντήσεις και με τεχνικό σύμβουλο στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία δικής μου και του Δημάρχου, και το ζητήσαμε και εγγράφως, ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, γιατί εμείς τότε θα κρίνουμε μετά από ένα χρόνο αν όντως μας χρησιμεύει και αν καλύπτει επιπλέον ανάγκες των δημοτών. Πολύ ωραία. Γι' αυτό εδώ και ένα μήνα δεν το ανακοινώναμε και το ανακοινώσαμε τώρα προχτές. Αυτό στον τομέα της υγείας. Στον τομέα της υγείας πάλι μπορώ να σας πω, από 1 Οκτωβρίου έχουμε ξεκινήσει δωρεάν τα τεστ μνήμης σε συνεργασία με εθελόντρια ιατρό της Περιφερειακής Ενότητας. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με την Γεροντολογική Γεριατρική Εταιρεία στην Αθήνα, με την οποία θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη δράση και να κάνουμε μια μεγαλύτερη δικτύωση και με άλλους φορείς. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δωρεάν τεστ μνήμης μέσα στο ΣΟΦΨΙ των Σερών, τώρα στο σπίτι της γυναίκας, και θα συνεχίσουμε και σε άλλους φορείς και θα καλύψουμε όλο τον γενικό πληθυσμό, όλες τις κατηγορίες. Στη συνέχεια θα απευθυνθούμε σε συλλόγους και σε συνεργασία και με την εταιρεία τη γυριατρική θα μπορέσουμε αυτά τα δωρεάν τεστ μνήμης να τα διασφαλίσουμε και για άλλες ομάδες πληθυσμού. Ευρύτερη δηλαδή γκάμα πολιτών να ικανοποιήσουμε. Εκτός αυτού, μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουν ικανοποιηθεί 65 άτομα από 12 συνολικά από το κοινωνικό φροντιστήριο, με τη συνδρομή φυσικά των ιδιωτών, τους οποίους ευχαριστούμε, γιατί η ιδιωτική αγορά, η ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει πάρα πολύ τις δράσεις αυτές του Δήμου, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης από όλους.
που όταν βλέπουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκροτημένη, η οποία αποφέρει ωφέλη στην κοινωνία και αγκαλιάζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όλοι αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, λέτε ότι εξυπηρετείτε αυτή τη στιγμή 65 παιδιά, για να καταλάβουμε. 12, βεβαίως, 12 άτομα ικανοποιούνται σε φροντιστήρια, γιατί το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου πολλοί θεωρούν ότι είναι καθηγητές, εθελοντές που προσλαμβάνουμε εμείς και οι οποίοι σε κάποιον χώρο του Δήμου μέσα πραγματοποιούν τα μαθήματα. Γιατί αυτό γίνεται σε άλλους Δήμους. Σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Γίνεται κάτι ακόμα σημαντικότερο. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασιακό, με θέρμανση, σε ένα περιβάλλον υγιές, γιατί ιδιωτικά φροντιστήρια, ξέρετε, είναι προσεγμένα. Ναι, ναι. Μέσα εκεί οι ιδιώτες ανοίγουν αυτόν τον χώρο τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εντάσσουν αυτά τα παιδιά βεβαίως. Σε τμήματα βεβαίως. Ή είναι ξεχωριστά τμήματα για αυτά Όχι, τα παιδιά. Μέσα στα τμήματα, βεβαίως. Μέσα στα τμήματα, βεβαίως. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να τιμήσουμε και αυτούς τους ιδιώτες μελλοντικά σε μια εκδήλωση όπως σκεφτόμαστε με τον Δήμαρχο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα ένας ιδιώτης. Παίρνει ένα ρίσκο για να δεχτεί ένα παιδί. Μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που δεν ξέρει ούτε δεν ξέρει τα στοιχεία του, είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν ξέρει δηλαδή ούτε βαθμολογίες του παιδιού, ούτε τη συμπεριφορά του, αν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Είναι ένας χώρος ιδιωτικός, πρέπει όλοι να τον σέβονται. Και οι ιδιώτες ανοίγουν αυτόν τον ιδιωτικό χώρο και μέσα στα τμήματα αυτά του γενικού πληθυσμού εντάσσουν παιδιά και άλλο εθνή, μπορώ να σας πω, έχουν δεχτεί. Και Αθήγανους έχουν δεχτεί ιδιώτες και αυτό είναι προς τιμήν τους. Και το γνωρίζω πολύ καλά ότι ήδη 13 παιδιά ικανοποιούνται, εξυπηρετούνται, γιατί και στο φροντιστήριο που είμαι εγώ γίνεται αυτή η δουλειά και σε όλα τα άλλα, με την πρωτοβουλία σας λέω του κυρίου Παπαπαύλου, φυσικά τη συνεργασία, και του κυρίου Αργυρίου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι οποίοι στήριξαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Μου είπατε, 65 είναι μαζί, 12 είναι στο κοινωνικό φροντιστήριο, είναι 65 όλοι που έχουν ωφεληθεί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, μαζί με τις ιδιωτικές σχολές χορού, μπαλέτου και χοροδίας. Δεν μπορέσαμε να καλύψουμε μόνο το μουσικό όργανο, το οποίο είναι εξατομικευμένη εκπαίδευση και δεν γίνεται ο δάσκαλος όταν είναι εξατομικευμένη εκπαίδευση, διδασκαλία πιάνου, π.χ. ακορντεόν, να το παρέχει αυτό δωρεάν. Ναι. Συνολικά είναι 65 κοινωνικά φροντιστήρια σε ιδιωτικές σχολές χορού και μπαλέτ. Ναι. Και περιμένουμε από τις αρχές του έτους και ένα νέο τμήμα μουσικής προπαιδείας με 10 άτομα, 3,5 έως 7 ετών, το οποίο επειδή δεν έχουν καλυφθεί πλήρως οι θέσεις, θα ξεκινήσει τέλη Γενάρη. Τέλεια. Αυτά από τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία. Αυτά τα προγράμματα τώρα θα κληθείτε εσείς και θα κριθείτε. Όχι μόνο σε αυτά, έχουμε ήδη ενεργοποιήσει ακόμα και για το 2020. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν να γίνεται η μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπηρηχογράφημα πτέρνας, με μηχάνημα που θα λάβει ο Δήμος εντελώς δωρεάν. Mm-hmm. Αυτό βέβαια καλό θα ήταν να μην σας το πω, γιατί Οκτώβριο του 2020 έχουμε υπογράψει για να το λάβει ο Δήμος Σερών. Σε όλα αυτά και όλα τα άλλα που ήδη έχουμε ετοιμάσει, έχουμε δηλαδή ετοιμάσει ήδη εκπαιδεύσει περίπου 13 υπαλλήλους για να είναι πιστοποιημένοι χρήστες απεινιδωτών, ώστε να μπορούμε τώρα με το νέο έτος να λάβουμε, να προμηθευτούμε απεινιδωτές με το νέο προϋπολογισμό, ώστε να τοποθετούν και στα κεφαλοχώρια, γιατί αυτό δείχνει μία διασφάλιση και μία υποστήριξη όταν μιλάμε για προαγωγή υγείας. Πρέπει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις να υπάρχουν αυτά. Ωραία. Όλα αυτά που σας λέω, αυτές οι δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν αξιολογηθεί ήδη και από το Δίκτυο Υγιών Πόλεων όπου τις παρουσιάσαμε. Για παράδειγμα, ακόμα και το πρόγραμμα τηλεφροντίδας, που ήδη υπήρχε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι αξιέπαινο. Το συνεχίζουμε και όχι απλά το συνεχίζουμε με μικρότερο κόστος, με μια σύμβαση που ανανεώσαμε και πετύχαμε με πίεση να είναι 8.500 ευρώ μικρότερο το κόστος λειτουργίας της, μέχρι να αρχίσει από την περιφέρεια το πρόγραμμα για το κουμπί του πανικού το Γενάρη, ναι, ναι, ώστε εκεί να ενταχθούν και οι ωφελούμενοι του δικού μας Δήμου και να συνεχιστεί το πρόγραμμα από την περιφέρεια. Πετύχαμε να έχουμε επομένως μια έκπτωση γύρω στα 8.500 ευρώ ύστερα από αλλεπάλληλες συναντήσεις που κάναμε με τους εκπροσώπους. Αυτά δηλαδή θα πληρώσει ο Δήμος τώρα, έτσι. Πάντα ο Δήμος πλήρωνε σύμβαση για το πρόγραμμα της τηλεφροντίδας. Πολύ ωραία. Ένα σημαντικό πρόγραμμα για το οποίο μπορώ να σας πω και όλοι οι άλλοι Δήμοι, κάτοικοι της Ζύχνης, Ηράκλειας, ζητάνε να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν γίνεται. Είναι μόνο για τους δημότες των Σερών. Και άλλοι Δήμοι εκτός του νομού Σερών επικοινωνούν μαζί μας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα σας λέω ότι μετά το Φλεβάρι μεταφέρεται, αρχίζει και το αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα. Έχει υπογράψει δηλαδή με τη Διαχειριστική Άρα Αρχή. Άρα θα φύγει από εσάς. Αυτό θα φύγει γιατί εκ των πραγμάτων έτσι γίνεται βάση του ΦΕΚ. Μάλιστα. Θα Ωραία. Φύγει από εμάς. Πάλι όμως θα συνεχίσουν οι ίδιοι ωφελούμενοι του Δήμου, θα εντάσσονται εκεί. Εμείς ωστόσο δεν το διακόψαμε το πρόγραμμα όπως έγινε σε πολλές πόλεις στην Κρήτη. Το συνεχίσαμε και πετύχαμε μία ανανέωση αυτής της σύμβασης, σας λέω, η οποία είναι και με μικρότερο ποσό, με την ίδια εταιρεία.
Η αναγνώριση λοιπόν της προσφοράς μας σε αυτό το δίμηνο και της προώθησης στην προαγωγή της υγείας, σας λέω ότι ήδη έχει αναγνωριστεί. Επικοινώνησαν ήδη μαζί μας, γιατί παρουσιάζουμε όλες τις δράσεις που κάνουμε και στο δίκτυο Υγιών Πόλεων, και ήδη επικοινώνησαν μαζί μας, όπως σας προείπα και στο διάλειμμα, και η κυρία Σταθακοπούλου, και μας είπε ότι μέσα στο 2020 θα βρεθούν εδώ οι ίδιοι και ο πρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου Υγιών Πόλεων για να μας βραβεύσουν για την δράση μας αυτή, γιατί πλέον εξυπηρετούμε πολλά από τα κριτήρια για να πιστοποιηθούμε ως Δήμος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό το τηλεφώνημα που κάνατε εσείς κάτω και που ζητήσατε βοήθεια και σας είπαν τα προγράμματα και αμέσως αρχίσατε να τρέχετε για να τα φέρετε εις πέρας, δεν θεωρείτε αυτονόητο, δεν είναι δεδομένο. Θα μπορούσατε να μην επικοινωνήσετε ποτέ και να μην ασχοληθείτε και ποτέ με όλες αυτές τις δράσεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχουμε παλέψει και έχουμε κουραστεί πάρα πολύ για να φέρουμε μέσα σε 3 μήνες αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Και το ότι επικοινωνήσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ακόμα ότι υπάρχει ένα τμήμα κοινωνικής προστασίας, μέρημνας, ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου Υγείας. Αναζητήσαμε φορείς, υπευθύνους. Ζητήσαμε ήδη, όπως σας είπα, αυτό το ESSPROS, που είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο οριοθετεί τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να δώσεις στους δημότες σου σε είδος παροχές κοινωνικής προστασίας. Και όταν λέμε σε είδος, είναι για τα προγράμματα αυτά. Για πάμε λίγο να δούμε αυτό το είδος τώρα. Σας είπα λοιπόν ότι όλα αυτά αξιολογούνται. Είδος μου είπατε προώθηση αποσχόλησης, δηλαδή είδος είναι το να, η εκμάθηση γλώσσας. Καλά βεβαίως, τα λέω. Βεβαίως. Ωραία. Ο ξεχρονισμός και... του κοινωνικού φαρμακείου. Φαρμακείο, τεστ μνήμης, τα δωρεάν τεστ μνήμης. Κοινωνικό φροντιστήριο, πάρα πολλές δράσεις. Το μηχάνημα για την οστική πυκνότητα. Μπράβο. Το χαριστικό παζάρι που ξεκίνησε και ήδη όποιος απευθύνεται στο κέντρο συμβουλευτικής κατά της κακοποίησης των γυναικών, οι γυναίκες που απευθύνονται εκεί μπορούν ανα πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουν τελειώσει εκεί τα βιβλία που ήταν, να λαμβάνουν έως 3 εξωσχολικά βιβλία καινούργια δωρεάν. Και αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών από την πρόσβασή τους στη γνώση. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά δυστυχώς τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα εξωσχολικό βιβλίο καινούριο. Υπάρχει, θα μου πείτε, η δημόσια βιβλιοθήκη που κάνει τεράστια δουλειά. Αλλά ένα παιδάκι, να σας πω πως μας είπαν και οι ψυχολόγοι, χαίρεται διαφορετικά όταν ξέρει ότι θα πάρει 3 βιβλία καινούργια και ότι είναι δικά του, ότι είναι κτήμα του, ότι είναι κτήση του και ότι δεν θα τα επιστρέψει. Ναι. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει και με την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης για να μπορέσουμε αυτό το χαριστικό παζάρι που σας είπα το Σεπτέμβριο του 2020. Δηλαδή, έχουν ολοκληρωθεί τα βιβλία που διαθέτονται τώρα. Έχουν πρέπει στο κέντρο συμβουλευτικής να έχουν απομείνει μόνο 8. Όμως έχουμε αποθήκη και στο γραφείο μου στην κοινωνική μέρμα που μπορούμε όποιοι απευθύνονται στο κέντρο συμβουλευτικής να παίρνουν 3. Τι εννοείται αποθήκη? Τα συγκεντρώνουμε, βεβαίως. Συγκεντρώνουμε συνεχώς. Και σε πολύ άριστη κατάσταση μπορούν να μας δοθούν εξωσχολικά βιβλία για παιδιά παιδικής ηλικίας μέχρι 10 ετών, αλλά και ολοκένουργια που μπορεί να χαρίσει κάποιος. Να τα αγοράσει. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Ζητάμε από τους δημότες βιβλία που πιθανότατα να μην τα θέλουν. Βεβαίως και είναι σε άριστη κατάσταση, εξωσχολικά. Και τα δίνουμε σχολικά. Εξωσχολικά, και τα δίνουμε σε άλλους που τα θέλουν. Ή ολοκένουργια βιβλία που αγοράστηκαν. Έχουμε επικοινωνήσει και με συλλόγους και εκτός των σερών. Με εκδοτικούς οίκους έχετε επικοινωνήσει? Και με εκδοτικούς οίκους για το Πάσχα. Γιατί και αυτοί πουλάνε βέβαια, αλλά... Δίνουν. Για το Πάσχα ήδη έχουμε κάνει επικοινωνία με μια μεγάλη εταιρεία εκδοτική, η οποία θα μας χαρίσει έναν σεβαστό αριθμό βιβλίων. Απλά αυτά δεν θα τα διαθέσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε το χαριστικό παζάρι, την Παγκόσμια ημέρα γραμματισμού, να γίνει μια μεγάλη γιορτή με τη Φιλαρμονική στην Πλατεία Ελευθερίας και να γίνει ένα σημείο αναφοράς και για τους όμορους δήμους οι οποίοι θα επισκεφτούν αυτό, δηλαδή, το χαριστικό παζάρι. Δηλαδή κάθε χρόνο εμείς θα έχουμε αυτή την ημέρα? Βεβαίως. Είναι 8 Σεπτέμβρη. Απλά τώρα, 2-8 Σεπτέμβρη, πέφτει και μια άλλη εκδήλωση, τη μεταφέρουμε μάλλον 11. Και όλα όσα δοθούν από εκδοτικούς και το ολοκένουργια θα τοποθετηθούν εκεί, στο χαριστικό παζάρι, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή βιβλίου που θα γίνει. Τα οποία όμως βιβλία ποιοι μπορούν να τα πάρουν? Τα παίρνουν πάντοτε οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Έτσι. Βεβαίως. Η πρόνοια αυτό το σκοπό. Ευάλωτη κοινωνική ομάδα, τα κριτήρια τα οποία που μπορεί να βρει κανείς για να καταλάβει. Τα κριτήρια καθορίζονται με βάση την Ελστάτ. Η Ελστάτ τα ανακοινώνει. Πού τα βλέπει αυτά? Επίσημα υπάρχουν στα γραφεία της κοινωνικής μέρημνας. Πρώτα είναι η δικαιούχη ΚΕΑ, αυτό το λέει ο νόμος, δεν το λέμε εμείς. Πρώτα είναι άρα η πάτε στα γραφεία σας παίρνουν πληροφορίες, ναι, αυτό λέμε. Η δικαιούχη κοινωνικού παντοπολίου της Ιεράς Μητροπόλεως προηγούνται, η δικαιούχη κοινωνικής κουζίνας του Δήμου. Και όταν μετά ικανοποιηθούν τα κριτήρια, μονοπρόσωπη οικογένεια με 9.000 εισόδημα, που ξεκινάμε με το χαμηλότερο εισόδημα, όταν ικανοποιηθούν τα κριτήρια αυτά, μετά ό,τι απομένει, βάζουμε μεγαλύτερο εισοδηματικό κριτήριο όπως ορίζονται. Ωραία. Τώρα, επειδή έρχονται γιορτές. Και πάντα είναι αλήθεια ότι κάθε Χριστούγεννα, γιατί για το Πάσχα νομίζω ακολουθούσε, ο Δήμος έκανε κάποιες κινήσεις για κάποια κουπόνια τα οποία δίνανε. Μάλιστα πέρυσι μαλώναμε και πρόπερση, γιατί
δεν τα πήραμε και από την σεραϊκή αγορά. Γι' αυτό έχετε κάνει κάτι εσείς, προλάβατε ή βρήκατε κάτι έτοιμο? Βεβαίως, εμείς από τις 15 Σεπτεμβρίου τροποποίησαμε ήδη τη σύμβαση που υπήρχε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, που όντως έδινε τις δύο διατακτικές Χριστούγεννα και Πάσχα και τις αυξήσαμε. Με την τροποποίηση αυτή που κάναμε, ήδη πριν τρεις εβδομάδες πήρανε επιπλέον ένα 40 ευρώ διατακτικής από την ανάδοχο εταιρεία. Και τώρα 20 Δεκεμβρίου περίπου θα ξαναπάρουν και το επόμενο που ήδη έπαιρναν. Άρα αυξήθηκαν. Έχουμε 4 κύκλους, είχαμε 2 κύκλους ανά έτος. Αυτά τι είναι επιταγές, κύριε Πάνε? Είναι επιταγές ουσιαστικά από την ανάδοχο εταιρεία, 40 ευρώ είναι κάθε επιταγή, όπου πηγαίνουν οι δικαιούχοι αυτοί και στο κατάστημα. Ποιο κατάστημα λαμβάνουν... είναι? Υπήρχε η σύμβαση. Με τον κύριο Μασούτη. Επιτρέπτε, ναι, ήταν η σύμβαση. Με τον κύριο Μασούτη. Μα γι' αυτό μαλώνανε χρόνια τώρα. Ήταν υπογεγραμμένη και αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει. Απλά κάναμε τροποποίηση των όρων. Γιατί κατέθεσε, αν θυμάμαι, τη χαμηλότερη προσφορά. Δεν τότε, είμαι σίγουρη. Όχι, μην το λέτε αυτό, γιατί τότε ήταν και ο μοναδικός σταρό που κατέθεσε, γιατί έγινε πολύ καθυστερημένα η όλη διαδικασία, οπότε οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Ίσως. Επομένως, αν προβλέπεται αυτή η διαδικασία, αν δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι, όντως μπορεί να κάνουν μετά ανάθεση. Δεν είναι δηλαδή κάτι παράνομο. Δεν είπαμε ότι είναι παράνομο, γνωρίζω... αλλά όταν βοηθάμε τους ερέους, να στηρίζουμε και τις ερεϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει μόνο για φέτος ή η σύμβαση είναι και για άλλα χρόνια? Όχι, αυτό διαπαντός θα γίνεται αυτή. Όχι. Η σύμβαση με το συγκεκριμένο, επιχειρηματία είναι για φέτος και τελευταία χρόνια και θα χρειαστεί να κάνετε πάλι διαγωνισμό? Ναι, ναι, λίγη μετά η σύμβαση. Ναι, είναι τελευταία. Οπότε χρόνια. Να το κάνετε νωρίς και εσείς, ώστε να μην τους αναγκάσετε να τρέχουν τους ερέους τώρα μέρες γιορτινές, γιατί έχει αλλάξει και το σύστημα. Πρέπει να πάρουν και κάποια ποινικά μητρώ από δικαστήρια και όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Βεβαίως. Να το κάνετε νωρίς λοιπόν, να το έχετε υπόψη. Γιατί θα ξαναμαλώσουμε, κυρία Πάνο. Όχι ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είναι σωστός, απλά πείτε το τώρα, τι να το πω, έτσι, ιδιοτροπία, θέλουμε να τα παίρνουν οι σεραίοι. Εντάξει. Δεν γνωρίζω τι διαμειευθεί. Εμείς βρήκαμε απλά, σας είπα, ανάδοχο εταιρεία και οφείλουμε, αφού υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, να συνεχίσουμε για το διάστημα αυτό όπως προβλέπετε. Είναι τελευταία χρόνια όμως, οπότε να φροντίσετε να. Μετά ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Να συμμετάσχουν όλοι. Να συμμετάσχουν, βεβαίως. Mm-hmm. Εκτός αυτού, εμείς έχουμε επικοινωνήσει ήδη και με σεραϊκή, όπως είπατε, επιχείρηση. Να πω, είναι ο κύριος Κάντζας, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να δώσει και εξτρά πακέτα για την κοινωνική κουζίνα και αυτό είναι προς τιμή του. Με σακούλες, με ξηρά τρόφιμα, σε μια γιορτή που θα κάνουμε στην κοινωνική κουζίνα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Και είναι προς τιμή του και πρέπει να το αναφέρουμε ότι ο ίδιος ενδιαφέρθηκε, μάλιστα θυμάμαι σε μια εορτή στην Ενωρία, ο ίδιος μίλησε μαζί μου και ενδιαφέρθηκε ο ίδιος, γιατί κάθε χρόνο κάνει μια δωρεά. Ενδιαφέρθηκε για την κοινωνική κουζίνα και εκεί θα κληθούν άνθρωποι πάλι που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού συσιτίου για να λάβουν και εξτρά τρόφιμα για αυτές τις άγιες μέρες. Ουσιαστικά η βοήθεια που έρχεται τώρα να πάρει κανείς, ποια είναι? Γιατί μου λέτε εσείς αυξήσατε και κάτι και έχουμε και την προσφορά από το σούπερ μάρκετ Κάντζας. Άλλον, η προσφορά γίνεται για μία ημέρα. Θα γίνει με αφορμή τις εορτές. Ναι. Τις εορτές οι διατακτικές δίνονται τώρα, μάλλον 20 Δεκεμβρίου θα ορίσουμε ημερομηνία, ναι, που δίνονταν πάντα το 40 ευρώ και πριν τρεις εβδομάδες δώσαμε και το άλλο 40 ευρώ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πάντως για τις γιορτές, αυτές οι διατακτικές. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Βεβαίως. Απλά το αυξήσατε εσείς. Αυξήσαμε, ναι. Γιατί ήταν τα σχολικά ήδη που θέλαμε να δώσουμε και τα σχολικά ήδη το 40 ευρώ, αλλά επειδή παρήλθε το χρονικό διάστημα, μπορούσαν να πάρουν ό,τι θέλανε με τη βάση της σύμβασης. Άλλος πήρε σχολικά ήδη, άλλος πήρε τρόφιμα. Αλλά τώρα έχουν περάσει 2,5 μήνες από την έναρξη των σχολείων. Του χρόνου που θα δίνεται νωρίτερα, που θα δίνεται Σεπτέμβριο, θα διευκολύνονται για να πάρουν και σχολικά ήδη, αφού θα έχουν επιπλέον καλά, 40 ευρώ. Καλά, το σκεφτήκατε γι' αυτό, ναι, γιατί και εκείνα πανάκριβα είναι. Επομένως, αν κανείς έχει ένα και δύο παιδιά. Βεβαίως, και έχουμε στην κοινωνική κουζίνα 47 οικογένειες. Όπου έχουμε παιδιά κάτω των 15 ετών, 21. Πάρα πολλά. Τα ορίστε, οποία πρέπει και αυτά να διευκολυνθούν. Άλλα πακέτα θα δώσετε αυτές τις ημέρες? Αυτά είναι οι διατακτικές του κυρίου Κάντζα? Έχουμε συμφωνήσει και με έναν σύνδεσμο εθελοντών. Ναι. Αυτό θα γίνει μάλλον στις 18, δεν είμαι σίγουρη για την ημερομηνία. Ναι. Θα τα δείτε όλα, θα γίνουν δημόσια θα γίνουν. Ναι, εντάξει, οι οποίοι και αυτοί συγκεντρώνουν τρόφιμα, βεβαίως. Και οποιοδήποτε εθελοντής ακούει τώρα μπορεί τις ημέρες που θα είμαστε στην κοινωνική κουζίνα, 20, 21, 22, mm-hmm, που θα γίνουν και αυτές οι δωρεές από αυτούς τους ιδιώτες και από έναν σύνδεσμο εθελοντών που σας είπα, που και αυτό συγκεντρώνει ήδη τρόφιμα για να τα φέρουν εκείνη τη μέρα. Όποιος θέλει, έχουμε ήδη επικοινωνήσει και με 4 εταιρείες, μπορώ να σας πω, στην Καρδίτσα, με εταιρείες που έχουν τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Αλλά επειδή εκεί σκεφτόμαστε όχι απλά να κάνουμε μια δωρεά τροφίμων για τις Άγιες Μέρες, σκεφτόμαστε να συνάψουμε ένα συμφωνητικό συνεργασίας πιο σημαντικό για τη νέα χρονιά. Γι' αυτό δεν θα κάνουν δωρεά τώρα τα Χριστούγεννα. Ωραία, γιατί σκεφτόμαστε εντάξει, να κάνουμε μια δράση Πάσχα, πιο σημαντική, εντάξει, η οποία θα είναι σε μόνιμη βάση.
μέσα στο νέο έτος. Mm-hmm. Πριν αυτό που σας έλεγα για την πιστοποίησή μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να ξέρουν οι δημότες ότι όταν μιλάμε για διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων, δεν μιλάμε για κάποια ΜΚΟ. Μιλάμε ουσιαστικά για τρεις οργανισμούς οι οποίοι προϋπήρχαν. Αν θυμάστε το 2005, όσοι είναι παλιά, από παλιά στην τοπική αυτοδιοίκηση εκλεγμένοι, γνωρίζουν ότι υπήρχε το Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον ΟΤΑ, που ιδρύθηκε το 2005. Το 2007 δημιουργήθηκε το Δίκτυο Δήμων Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας, το 7. Το 1994 όμως υπήρχε το Δίκτυο Υγιών Πόλεων που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μέσα στα πλαίσια αυτά που όριζε ο χάρτης της ΟΤΑΒΑ, η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη που έγινε για την προαγωγή της υγείας, η οποία μιλούσε για την κατάργηση των ανισοτήτων στην υγεία. Και αυτές οι αρχές του χάρτη της ΟΤΑΒΑ, λοιπόν, που υπήρχαν από το 1994, αυτοί οι τρεις δομές, η δομή λοιπόν κοινωνικής αλληλεγγύης στον ΟΤΑ, το Δίκτυο Υγιών Πόλεων που ακολουθούσε τις αρχές του χάρτη της ΟΤΑΒΑ, ενώθηκαν. Αυτές οι τρεις δομές ενώθηκαν σήμερα και τα 11 μέλη που αποτελούν το ΔΣ του Δικτύου Υγιών Πόλεων είναι αυτές οι τρεις δομές που προϋπήρχαν. Δεν είναι δηλαδή κάτι παράνομο, κάτι ύποπτο. Είναι ένας, γιατί το λέτε αυτό τώρα, ακούσατε σχόλια που μπορεί να κάποιος να είπε με ποιους συνεργάζεται το Δήμο σήμερα? Όχι, το λέω απλά για να προλάβω αυτά τα σχόλια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, είναι κάτι αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Σας είπα ότι και στην ΟΤΑΒΑ και τελευταία το 2016 που έγινε στη Σανγκάη η διεθνή συνάντηση για να μιλήσουν για τα θέματα υγείας. Και εκεί παρέστη και ο κύριος Πατούλης και το Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Και είναι σημαντικό γιατί από εκεί αντλούμε, σας είπα, πολλά προγράμματα για την προαγωγή της υγείας. Και μπορώ να σας πω, κυρία Μωραΐτη, ότι αν και επειδή μίλησα με τον Δήμαρχό μας, γιατί ο Δήμαρχος προσωπικά, σας είπα, για όλες αυτές τις δράσεις και όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε φέρει, έχει εργαστεί, μπορώ να σας πω ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι ο Δήμος Σερών τη νέα χρονιά θα μπορεί να κόψει και κορδέλα σε μια καινούργια δομή του Δήμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια δημοτική αρχή που μετράει μόνο 3 μήνες. Απλά δεν επειδή θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί αν δημιουργήσετε και νέα δομή και θα την εγκαινιάσετε και όλα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σε λίγους μήνες. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Προσπαθούμε. Ποιοι θα είναι ωφελούμενοι σε αυτή τη δομή? Οι πάντες. Οι πάντες. Απλά επειδή προσπαθούμε, όπως μίλησα και πριν λίγο, επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη με τον Δήμαρχο που συναντήθηκα και με τεχνικούς συμβούλους και με εταιρείες, προσπαθούμε να έχουμε διασφαλίσει τα πάντα. Όπως σας είπα και για το πρόγραμμα του κοινωνικού φαρμακείου, που το γνωρίζουμε, το έχουμε εγκρίνει από τις 1 Νοεμβρίου και το ανακοινώσαμε προχτές. Φυλάτε και τα νότα σας δηλαδή. Βεβαίως, διότι καλέσετε προσφορές, αλλά είστε και λίγο καχύποπτοι ώστε να μην σας ζητήσουν κάτι άλλο αφού σας κάνουν το καλό, λέτε. Βεβαίως, θέλουμε να έχουμε εξασφαλίσει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το μόνο στο οποίο μπορεί να είναι πρόσκομα για αυτό που ήδη σας λέω, έχουμε λάβει εγκρίσεις από το Υπουργείο Υγείας, έχουμε έναν τεράστιο φάκελο ο οποίος είναι εδώ και τον έφερα τώρα από τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε λάβει εγκρίσεις, έχουμε απευθυνθεί στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας, που είμαστε έτοιμοι για να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό και πού κάτι καινούριο. Λοιπόν, περιμένουμε απλά, όχι πρόσκομα, περιμένουμε απλά να έχουμε εξασφαλίσει και τον απαιτούμενο χώρο. Γιατί αν αυτό πάρει 1-2 χρόνια, θα πείτε μετά ότι σας λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι. Όταν λέτε εξασφάλιση χώρου, γιατί ο Δήμος δεν έχει δικούς του χώρους ώστε να φιλοξενήσει αυτή τη δομή? Έχει, αλλά εμείς θέλουμε, κυρία Μωραΐτη, να διασφαλίσουμε κάτι που θα μπορεί και όταν φύγουμε εμείς και δεν θα υπάρχουμε ως δημοτική αρχή, να μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο από τους επόμενους. Άρα σας βλέπω συνέχεια να πηγαίνετε στο παλιό νοσοκομείο κάτι, Πρέπει να διασφαλίσουμε και το μέλλον, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε εδώ στο να φτιάξουμε απλά μια νέα δομή. Δεν θα σταματήσουμε απλά μόνο εδώ. Αν θέλετε δηλαδή και το κράτος να είναι μέσα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ο κύριος Χρυσάφης έκανε πολλές συναντήσεις και τώρα που ήταν στην Αθήνα. Ωραία. Και περιμένουμε και από εκεί τις απαντήσεις. Εμείς έχουμε διασφαλίσει πάντως ήδη κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε και να έχουμε στον τομέα της υγείας το δικό μας φορέα, τον δημοτικό φορέα, ο οποίος θα βοηθάει και στην αποσυμφόρηση των περιστατικών που φτάνουν στο Γενικό Νοσοκομείο. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλη η Δημοτική Αρχή, γιατί όλοι και όλοι οι αντιδήμαρχοι από τον δικό τους πόστο έχουν βάλει ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Στον τομέα της πρόνοιας, σας λέω ότι έχουν γίνει μέσα σε 3 μήνες όλα αυτά. Δεν είναι λίγα. Χαιρόμαστε μέσα ιδιαίτερα σε 3 μήνες. Που μας τα λέτε και ξέρετε κάτι, να τα διαφημίζετε περισσότερο. Μια συνέντευξη τύπου, επειδή ακριβώς είναι και εσείς δηλαδή μπορεί να μιλήσετε μισή ώρα, σε ένα ρεπορτάζ όμως μπορεί να παίξουν όλα όσα λέτε στη μισή ώρα.
Επομένως, θα πρέπει να βρείτε και έναν άλλο τρόπο προβολής για να τα ξέρουν και όλοι οι δημότες. Πάμε λίγο και στην πολιτεία των ευχών τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά η εκπομπή μας. Το τμήμα το δικό σας συμμετέχει στην πολιτεία των ευχών? Όλοι συμμετέχουμε. Η πολιτεία των ευχών είναι για όλους. Όλοι συμμετέχουμε, αν είναι δυνατόν. Απλά εγώ επειδή δεν είμαι στο ΔΣ της ΚΕΔΙΣ, ως αντιδημαρχία δηλαδή, εσείς τι θα προσφέρετε όλοι μέσα στην πολιτεία? Η πολιτεία των ευχών αλίμονο είναι έργο όλων των δημοτών, όλοι συμμετέχουν και θελοντές. Φυσικά είναι έργο της ΚΕΔΙΣ πρωτίστως που το έχει σχεδιάσει άριστα, θα υπάρχουν εκπλήξεις. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ. Το δικό σας κομμάτι να μου πείτε. Ότι όλοι, μα όλοι οι αντιδήμαρχοι έχουν προσθέσει πράγματα για να διευρύνουμε αυτό το θεσμό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει, επειδή το 2019 ορίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έτος ερωτόκριτου, και μάλιστα και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο οποίο είχα την τιμή, με το οποίο είχα την τιμή πριν 6 μήνες να παρουσιάσω εγώ το δοκίμιο του νομπελίστα Σεφέρη στο Βελιγράδι για τον ερωτόκριτο. Σας λέω ότι ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο Δήμος Σερών, δεν άφησε έτσι αυτή τη χρονιά να φύγει. Μέσα στην πολιτεία των ευχών έχει εντάξει στις 16 Δεκεμβρίου μια πολύ σημαντική σκηνικά δραματοποιημένη παρουσίαση του ερωτόκριτου σε μουσική σύνθεση και ερμηνεία με το μουσικό εργαστήρι του κυρίου Αερόπουλου, μια παράσταση καταπληκτική. Ο Ερωτόκριτος, όπως ξέρετε, είναι ένα εμβληματικό ποιητικό έργο της κριτικής λογοτεχνίας, του Βιτσέντζου Κορνάρου, γύρω στα 1600 που συνετέθη, και το οποίο ουσιαστικά προτίθηκε από τον κύριο Αρναουτάκη ο Ερωτόκριτος για να είναι έτος ερωτόκριτο του 2019, γιατί ο στόχος ήταν να προωθηθεί ο κριτικός πολιτισμός στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εμείς προλάβαμε ως Δημοτική Αρχή μέσα σε 3 μήνες να έχουμε ένα δώρο, ποιοτικό πολιτιστικό αγαθό, πολιτισμικό αυτό αγαθό, που θα ενταχθεί δηλαδή μέσα στα πλαίσια της πολιτείας των ευχών, φυσικά, στα Αστέρια, που θα είναι εντελώς δωρεάν για τους δημότες. Μια παράσταση με 16 ηθοποιούς, σας λέω, επειδή συμμετέχω ενεργά με το μουσικό εργαστήρι λόγω της προηγούμενης ενασχόλησης μου με την παράσταση, με μουσική σύνθεση, με ερμηνεία από τον κύριο Αρεόπουλο. Είναι μια καταπληκτική παράσταση, δραματοποιημένη, η οποία θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους δημότες και στην οποία βάλαμε και κοινωνικό πρόσημο. Θα δοθούν εν είδη εισιτηρίου μόνο τρόφιμα, τα οποία θα διανεμηθούν ακριβώς το ίδιο βράδυ στο κοινωνικό παντοπολείο της Ιεράς Μητροπόλεως και στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου. Το ίδιο πράξαμε και πιο μετά μέσα στην πολιτεία των ευχών σε συνεργασία με τον κύριο Γάτσιο από το ΔΥΠΕΘΕ και με την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου, η οποία και οι δύο τους έχουμε μια άριστη συνεργασία. Είχαμε ετοιμάσει για τις 8 Δεκέμβρη μια πάλι φιλανθρωπική παράσταση με την ομάδα, με το Μαύρο Θέατρο του κυρίου Θεοδωρίδη για τις 8 Δεκεμβρίου και αυτό το εντάξαμε μέσα στην πολιτεία των ευχών. Μεταφέρθηκε για τις 22 του Δεκέμβρη, γιατί τότε θα είναι και κλειστά τα σχολεία και έτσι θα έχει μεγαλύτερη απήχηση. Και όλα αυτά έχουν και κοινωνικό πρόσημο. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εκπλήξεις από την ΚΕΔΙΣ. Δεν μπορώ να γνωρίζω αναλυτικά όχι, βέβαια, την ΚΕΔΙΣ. Εγώ για τα δικά σας ρώτησα. Ναι. Όλοι έχουν συμβάλει, έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι. Και πιστεύω ότι η πολιτεία των ευχών θα πάρει μια άλλη διάσταση. Να περιμένουμε το κέντρο της πόλης να μετατραπεί σε ένα, μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Βεβαίως. Θα υπάρχουν δρόμενα εκπλήξεις. Πάρα πολλά εκπλήξεις, δρόμενα. Ναι. Πάρα πολλά θα είναι. Γιατί μέχρι τώρα ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Επομένως, καταλαβαίνετε λίγο, είναι και το ψυχολογικό, το ότι όλοι γιορτάζουν, χαίρονται, έχουν ανάψει λαμπιόνια παντού. Εμείς είμαστε ακόμα στα σχετικά σκοτεινά. Θα δείτε, ήδη για να μην πω στα πολύ σκοτεινά. Αλλά μου λέτε ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ήδη την Πέμπτη έχουμε κάποιες εκπλήξεις από τον ΔΥΠΕΘΕ που γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σας τις πω. Γιατί δεν θα είναι και άλλες εκπλήξεις θα έχουμε που δεν μπορώ να σας ανακοινώσω. Βεβαίως, Παρασκευή έχουμε τα δεντράκια από το τμήμα πολιτισμού του Δήμου, τα σχολεία που επισκέπτονται στο Λυσμό, το βράδυ την έναρξη. Αλλά δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί θα χάσω και τη μαγεία της πολιτείας των ευχών. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Τι θέλετε να πείτε στους δημότες? Εγώ θέλω να πω στους δημότες να μας εμπιστευθούν, να συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται όπως το έπραξαν και στις εκλογές. Θέλω να τους πω ότι είναι αλήθεια ότι επενδύουμε περισσότερο στη δουλειά και λιγότερο στη διαφήμιση. Αυτό ίσως να είναι και αρνητικό. Αυτό θα είναι αρνητικό στο τέλος, ως μάζεμα δηλαδή και ως απολογισμό, εάν δεν προβάλλετε αυτό το οποίο κάνετε, με το σωστό βεβαίως τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου, τότε ναι, θα υπάρχει το αρνητικό πρόσημο.
Το έχουμε ξαναδεί δηλαδή, εκ του αποτελέσματος σας λέω ότι βγαίνει πάντα αρνητικό πρόσημο. Ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως ο τομέας όπου είμαι εγώ υπεύθυνη, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας Υγείας και Πολιτισμού, γίνεται πάντοτε αποδέκτης των κοινωνικών προβλημάτων όλων. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί εξορισμού καθίσταμαι κι εγώ αρμόδια για την πολιτική που θα ασκήσουμε. Και όλοι οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι που κάνουν άριστη δουλειά σε όλα τα τμήματα. Η υπηρεσία σας είναι στελεχωμένη και εκεί υποστελέχωση θα βρούμε. Είναι στελεχωμένη, απλά το μόνιμο πρόβλημα που έχει η δική μας υπηρεσία είναι ότι δεν έχει μόνιμο κοινωνικό λειτουργό, τον οποίο έχουμε τηθεί και προσφάτως και πριν ένα μήνα και μας απήντησαν ότι θα γίνουν διαδικασίες για μόνιμη πρόσληψη προσωπικού. Μόνο κοινωνικό λειτουργό δεν έχουμε μόνιμο, σε όλα τα άλλα μπορώ να πω ότι πάλι, ακόμα και στα τμήματα που είναι δύο άτομα μόνο, καταβάλουν τα μέγιστα και δουλεύουν και υπεροριακά όποτε χρειάζεται για να εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό και μπορούμε και παράγουμε έργο. Εγώ θέλω να πω στους δημότες ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και αυλεψίες. Δεν είναι δυνατόν, ό,τι και να κάνει μια δημοτική αρχή, να μην βρεθεί κάποιος να βρει κάτι αρνητικό. Όμως, κυρία Πάνο, η αυλεψία και το πρόβλημα από τη δουλειά και η αυλεψία και το πρόβλημα από το καθισιό ξεχωρίζει. Επομένως, δεν θα έχετε θέμα αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα όταν όμως θα δουλεύετε. Δεν θα τα κάνουμε όλα τέλεια, ναι, δεν θα το πω αυτό και δεν θα γίνουν και όλα. Όμως, όπως είχαμε και τις φωτεινές μέρες έναν αξιόλογο θεσμό, εμείς είχαμε και βραβεύσαμε και την κυρία Γιαννίδου που σκέφτηκε αυτόν τον θεσμό, εγώ προσωπικά στην ημέρα, την κεντρική εκδήλωση. Οι φωτεινές μέρες τις συνεχίζουμε, τις κάναμε 12 μέρες, χτες έκλεισαν, δώσαμε μια άλλη φιλοσοφία σε αυτό το θεσμό, του χρόνου θα γίνει ακόμα παραπάνω. Ήδη και ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα έχουμε με ένα πρόγραμμα επιδότηση, που δεν το είπαμε προηγουμένως, επιδότηση της εργοθεραπείας τέλη Φλεβάρι, αρχές Μαρτίου. Το οποίο πρόγραμμα, όπως σας είπα, όπως ακολουθήθηκαν τα κριτήρια ακριβώς πιστά και αναλυτικά για το πρόγραμμα των Αγγλικών, το ίδιο θα κάνουμε και για το άλλο, ώστε να μην υπάρχουν αδικημένοι. Άρα εσείς μου λέτε 7 με 8 μήνες για να αρχίσει κανείς να διεκδικεί προγράμματα και να τα πάρει κιόλας. Γιατί όταν μου μιλάτε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, λέω εγώ λοιπόν έτσι, βάζοντας πολύ χρόνο, ότι σε 7 με 8 μήνες κανείς μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει πρόγραμμα. Μα εδώ ήδη σε 2 μήνες πήραμε. Α, το πρόγραμμα των Αγγλικών, για πείτε μου εσείς. Δεν είναι εύκολο να φέρεις ένα πρόγραμμα. Κουραστήκαμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους που όλοι έχουμε μια άριστη συνεργασία και όλοι από το δικό τους κομμάτι βοηθούν. Όλοι κάνουν εξαίρετη δουλειά συνεργατικά, στηρίζουν την προσπάθεια του καθενός από εμάς. Υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ και τον Δήμαρχο που με εμπιστεύθηκε και στη Γενική Συνέλευση της ΔΑΕΚΑΣ για την αξιοποίηση της κτηματικής περιουσίας του Δήμου που με το νέο έτος θα επανασυσταθεί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε, εφόσον θέλουμε να ανοίξουμε το δρόμο και για νέες δομές, για κάτι διαφορετικό σε αυτό το Δήμο. Θα το περιμένουμε, να το δούμε στην πράξη όλο αυτό λοιπόν. Είδαμε, πιστεύω οι δημότες να είναι ήδη ευχαριστημένοι με αυτά τα προγράμματα που μέσα σε 3 μήνες. Μία δημοτική αρχή που είναι σε νεογνική κατάσταση, θα έλεγα, είναι νεογνό, 3 μηνών, ενεργοποίησε όλα αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πάνο, που ήσασταν εδώ. Οτιδήποτε πληροφορία θέλουμε, οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε στα γραφεία τα οποία βρίσκονται στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Εκεί θα δούμε και με όλα αυτά τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Επίσης, με υγεία για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι. Να είστε καλά.